Η Ισπανική αστυνομία χρειάστηκε να διαλύσει μια σειρά από παράνομα κορονοπάρτι που διεξάγονταν στην Μαδρίτη, δημιουργώντας συνθήκες συνωστισμού στην καρδιά της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών. Μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Δημοτική Αστυνομία της Ισπανικής Πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε να επέμβει σε περισσότερες από 350 συναθρήσεις. Σε μια από αυτές, η αστυνομία χρειάστηκε να σπάσει την πόρτα διαμερίσματος. Η εικόνα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στα social media και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν έχει το δικαίωμα να το πράττει χωρίς εισαγγελική εντολή. Δικαστήριο έκρινε νόμιμες τις ενέργειες της αστυνομίας, η οποία τις δικαιολόγησε επικαλούμενη τον νόμο για την προστασία της δημόσιας τάξης σε περίοδο που υπάρχει κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Πάντως, ο διευθυντής της αστυνομίας υποστηρίζει ότι η κατάσταση με τα πάρτι ήταν χειρότερη τον Ιανουάριο και αποκαλύπτει ότι σε σχέση με τότε έχουν μειωθεί. Ας πούμε τώρα, έχουμε το πρόβλημα στους δρόμους, στις δημόσιες οδούς. Το έχουμε στα μπαλκόνια και στα μπαρ. Κάτι που είναι φυσιολογικό, επειδή είναι τα μόνα μέρη που είναι ανοιχτά, καθώς επίσης και στα πάρκα. Οι τουρίστες ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών που έρχονται για να περάσουν καλά το Σαββατοκύριακο για λίγες μέρες και θέλουν να βγουν έξω. Κάτι το οποίο καταρχήν δεν είναι πρόβλημα, εφόσον βέβαια σέβονται τους περιορισμούς που υπάρχουν. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πάνω από 15.000 νέα κρούσματα και 189 θανάτους από την Παρασκευή, εκφράζοντας ανησυχίες για νέα έκρηξη τις επόμενες ημέρες. Μέχρι σήμερα ο μέσος όρος διατηρείται στα 149 ενεργά κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στις τελευταίες 14 ημέρες. Κάθε εβδομάδα που περνά είναι ένα ακόμα βήμα προς μια καλύτερη κατάσταση, στην οποία θα είμαστε σε θέση να χαλαρώσουμε σταδιακά τους περιορισμούς. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή μερικές εβδομάδες ακόμα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Στην Ισπανία απαγορεύονται οι μετακινήσεις μεταξύ περιφερειών μέχρι και τις 9 Απριλίου, ώστε να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ωστόσο, η χώρα παραμένει ανοιχτή στους τουρίστες από το εξωτερικό.